Καλησπέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση, διότι δεν το κάνουν όλοι. Είναι ήλθον είδον και απήλθον κάποιοι. Εγώ θέλω ο πολιτικός να είναι προσιτός, να τον βρίσκουν οι δημοσιογράφοι και να τον ελέγχουν οι δημοσιογράφοι. Γιατί έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Είμαστε. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, ο κύβος ερήφθη 20 Δεκεμβρίου. Πριν έγινε λόγος για ένα φιάσκο, υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα, κάτι περισσότερο, δάχτυλος κάποιου, κι αν ναι, το υποστηρίζετε, πιστεύετε ότι κάτι συνέβη? Η συνωμοσιολογία έχει βλάψει σοβαρά τη χώρα, δεν χρειάζεται να βλάψει και τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν μια ατυχή στιγμή, επιλέξαμε μια εταιρεία που δεν μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά. Φταίμε, εγώ δεν ξέρω τον εαυτό μου από την ευθύνη, έτσι το ξεκαθαρίζω. Φταίμε όλοι όσοι εμπλακήκαμε στη διαδικασία και εγώ. Εγώ μπορεί λιγότερο με την έννοια ότι έχω τους λιγότερους εκεί, αλλά έχω και εγώ το δικό μου μερίδιο. Πάμε παρακάτω, 20 Δεκεμβρίου, με μια αξιόπιστη εταιρεία, με backup plan το call center, έτσι ώστε να γίνουν σίγουρα οι εκλογές. Και να πάμε να εκλέξουμε έναν νέο, ισχυρό αρχηγό για τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Γεωργιάδης συνεχώς η πιάτσα λέει κινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία με διάλυση. Ρωτώ, αν δεν ανταποκριθεί ο κόσμος την 20 Δεκεμβρίου, αυτή που λέμε όλοι ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση, θα υπάρξει, θα σταθεί το κόμμα? Θα είναι ατυχή στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία αν δεν πάει ο κόμμα να ψηφίσει. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα πάει. Όπως φάνηκε στις 22 Νοεμβρίου, θα είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πιστεύω τώρα θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη παρά το φιάσκο. Κυρίως διότι από τις 22 Νοεμβρίου μέχρι τώρα έχουν επισυμβεί κάποια πολιτικά γεγονότα που καθιστούν την εκλογή στη Νέα Δημοκρατία υπόθεση όλων μας. Με κυριότερο τη μεγάλη ζήτηση που άνοιξε ο Πρωθυπουργός για τη συνένεση όχι στο ασφαλιστικό, στο αγροτικό και σε όλα τα νομοσχέδια. Άρα τώρα με την ψήφο του κάθε ψηφοφόρος θα καθορίσει και ποια Νέα Δημοκρατία θέλει. Γιατί προφανώς δεν θα είναι η ίδια η πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ αν είναι ο Μημεράκης, αν είναι ο Μητσοτάκης, αν είναι ο Τζικώστας ή αν είναι ο Γεωργιάδης. Έχετε προχωρήσει σε καταγγελίες για τις δημοσκοπήσεις αυτή την περίοδο? Εντάξει, τι εννοείτε? Εγώ είμαι πάντα συγκεκριμένος. Δεν μου αρέσει η γκρίνια για τις δημοσκοπήσεις και δεν την κάνω. Εγώ σέβομαι τις δημοσκοπήσεις. Αλλά είναι υπαρκτό θέμα όμως. Ναι, αρκεί να είναι δημοσκοπήσεις. Ναι, να το πούμε έτσι πολύ απλά να το καταλάβετε. Για να τις κάνει... κατασκευάζουν κάποιοι? Θα σας πω και θα βγάλετε μόνο σας συμπεράσματα. Για να κάνει μια εταιρεία δημοσκόπηση, πρέπει εκ του νόμου να έχει κάποιες προδιαγραφές. Δηλαδή, εγώ σε εκδόσεις Γεωργιάδη μπορώ να βάλω τους υπαλλήλους μου να κάνουν 1000 τηλέφωνα στο πελατολογιό μας. Και να βγάλω ένα ποσοστό. Προφανώς να ρωτήσεις από τους 26.000 πελάτες που έχω σε εκδόσεις Γεωργιάδη, πάρω 1000 από αυτούς τηλέφωνο, ποιον θα ψηφίσετε για αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία, προφανώς εκεί θα βγει πρώτος ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι, αυτό δεν είναι δημοσκόπηση, έτσι δεν είναι? Τώρα, αυτές οι δύο δημοσκοπήσεις εισαγωγικά που δημοσιεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα είναι από δύο εταιρείες που δεν κάνουν δημοσκοπήσεις. Η μία e-voice έχει άδεια στο αφημί της τηλεφωνικές πωλήσεις, η άλλη μια προσωπική εταιρεία ενός κυρίου. Μήπως τα λέτε αυτά επειδή δεν σας συμφέρουν τα αποτελέσματα? Γιατί αν με συνέφεραν τα αποτελέσματα θα είχε άδεια να κάνει δημοσκοπήσεις e-voice. Σωστό γι' αυτό. Αυτό είναι το αντικειμενικό το άψος. Το γιατί το λέω εγώ είναι θέμα υποκειμενικό. Εσείς λέτε το Α, άλλος λέει το Β. Το ότι η Voice και η Matters δεν είναι εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι αντικειμενικό. Δεν είναι. Γιατί δεν είναι? Γιατί δεν είναι στην ΕΣΟΜΑΡ, δεν είναι στο ΣΑΔΑΕ, δεν έχουμε τώρα στο ΕΣΟΡΟΥ. Γι' αυτό δεν είναι. Άρα δεν έχει ελέγξει κανένα αν έχουν το εξηγημένο προσωπικό, πώς σταθμίζει το δείγμα, δεν είναι καταγεγραμμένες συνομιλίες, δεν πάει γίνει έλεγχο ότι έχουν βγάλει, δεν ξέρει κανένα τίποτα. Πολύ απλά το λέω, να το καταλάβουν. Υπήρχαν υψηλοί τόνοι κατά την προηγούμενη περίοδο, κύριε Γεωργιάδη, να δούμε έναν τους συνδιεκδικητές της αρχηγίας. Γιώργο, να ξεκινήσουμε τον κύριο Μημαράκη. Ναι, και θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε έναν χαρακτηρισμό του προεκλογικού αγώνα του καθενός. Μέχρι τις 22 Νοεμβρίου, μεταξύ μας και μεγάλες κόντρες δεν γίνανε. Αν θέλετε, τα πιο μεγάλα προβλήματα πριν τις 22 Νοεμβρίου. Τις φτιάχνανε δηλαδή κάποιοι. Η κόντρα ήταν η μία μεγάλη που είχε γίνει, να θυμάσαι μια φορά στην ΚΕΦΕ εκεί με τον κύριο Μημαράκη που είχε πει μέσα και γίνει φασαρία. Μετά του είχα μαζέψει εγώ την άλλη μέρα σε ένα τραπέζι για τους 4 και είχε επέλθει μια ηρεμία και μετά είχαμε προχωρήσει σε μια σχετικά κόσμια προεκλογική περίοδο. Τώρα, το φιάσκο δημιούργησε πράγματι μια μεγάλη ένταση και μερικές μέρες μεγάλες εντάσεις. Νομίζω ότι αυτά τα έχουμε αφήσει τώρα πίσω μας. Κοιτάξτε, Νέα Δημοκρατία είμαστε και οι 4. Νέα Δημοκρατία θα είμαστε και στις 21 Δεκεμβρίου και στις 11 Ιανουάριου. Άρα, δεν έχουμε να χωρίσουμε και τρομερά πράγματα μεταξύ μας. Μημαράκης. Εγώ τον σέβομαι πάρα πολύ. Ξέρετε ότι τον γνωρίζω από τα παιδικά μου χρόνια. Ήμουν υποστηρικτής του και ως βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, από αυτούς που τον ψήφιζαν και του μάζευαν και σταυρούς έτσι, για να εκλέγεται βουλευτής. Τον σέβομαι. Θα μου πείτε, αφού τον σέβεσαι και τον υποστήριζες, γιατί δεν τον υποστήριζες και για αρχηγό? Είναι ένα λογικό ερώτημα.
Τώρα γιατί πιστεύω ότι έχουν αλλάξει τώρα οι εποχές και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να γυρίσει σελίδα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τζιτζι Κώστας. Για να καταφέρνει να είναι περιφερειά στην Κεντρική Μακεδονία, κάτι καλό κάνει. Προφανώς λοιπόν είναι ένα πρόσωπο που έχει ικανότητες. Έχω ορισμένες αμφιβολίες, ωστόσο αν η εμπειρία του είναι αρκετή για να μπορέσει να διαδραματίσει το ρόλο. Ξέρετε, να είσαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και αύριο πρωθυπουργός δεν είναι μια εύκολη δουλειά, είναι μια δύσκολη δουλειά. Και σε αυτήν την εποχή της κρίσης και της πολιτικής παρακμής έτσι δυσκολώνται. Δηλαδή πιο δύσκολη ακόμα. Εκεί έχω κάποιες αμφιβολίες. Αλλά θα τα αποφασίσει ο λαός και αν τον εκλέξουν θα τον υπηρετήσει όπως και κάθε άλλον. Μητσοτάκης. Τον θεωρώ εξαιρετικό πολιτικό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είχα μαζί του πάρα πολύ καλή συνεργασία. Μαζί κάναμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση στην υγεία. Εγώ ως υπουργός υγείας, εκείνος υπουργός διοικητικής μεταρρυθμίσεως. Δεν είναι πολιτικό που τον προσπερνά εύκολα ο κ. Μητσοτάκης, είναι ικανό πρόσωπο. Ναι, είπε για την Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση. Θα πρέπει να παρουσιάσει ενεργό ρόλο, φαντάζομαι, κύριε Γεωργιάδη, και να μην είναι απούσα από αυτή τη διαδικασία έτσι, συνολικότερα. Αυτή είναι η εκτίμηση του κόσμου. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται σκόπιμα να μην φορτωθείτε και το κόστος των όποιων δύσκολων αποφάσεων υπάρχουν. Πριν απαντήσετε στην ερώτηση του Γιάννη, θέλω να μου πείτε ποιον από τους τρεις προετοιμάτε στο δεύτερο γύρο. Δεν μπορώ να σα κάνω μια τέτοια. Γιατί εσείς είπατε, εγώ θα είμαι. Ναι, δεν μπορώ να. Εννοείται ποιον θα προτιμούσα ως αντίπαλο, εννοείται πάντα. Βέβαια. Δεν μπορώ να κάνω επιλογή, θα την κάνει ο ελληνικός λαός. Ο λαός θα αποφασίσει. Σεβαστό. Λοιπόν. Όποιος και να είναι, θα έχουμε πάλι έναν έντιμο αγώνα και στο δεύτερο γύρο. Ως αξιωματική αντιπολίτευση απουσιάζεται, ίσως είναι και τα εσωκομματικά σκόπιμα να μην φορτωθείτε το βάρος των δύσκολων αποφάσεων, κύριε Γεωργιάδη. Στη Βουλή είναι παρούσα η Νέα Δημοκρατία. Το λέει ο κόσμος έξω, έτσι. Ναι, το λέει συνεχώς έξω. Ο κόσμος το λέει και έχει τα δίκια του. Πού έχει τα δίκια του ο κόσμος? Έσκασε το σκάνδαλο Φλαμπουράρη, η Νέα Δημοκρατία περίπου δεν είπε τίποτα. Έσκασε το σκάνδαλο Πανούση, η Νέα Δημοκρατία δεν είπε περίπου τίποτα. Γενικά η Νέα Δημοκρατία αντιπολιτευτικά νομίζω δεν έχει. Νομίζω ότι τα λέει για τα μέτρα που περνάνε. Στα μέτρα θα έρθω τώρα. Στα μέτρα η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ψηφίσει απολύτως τίποτα από όλα αυτά. Μην έχετε αμφιβολία. Όποιος από εμάς και να βγει, πιστεύω. Μάλλον μην δεσμεύσω από τους άλλους τρεις. Αν είμαι εγώ πάντως, σίγουρα όχι. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε με Άδωνη Γεωργιάδη, αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, να ψηφίσει με αγροτικό νομοσχέδιο, ας πούμε, και φορολογία 26%, ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Δεν υπάρχει ούτε να βάλουμε πλάτη στον Τσίπρα για να παραμείνει πρωθυπουργός, ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Διάβασα νοημένη. Ψηφίστε Άδωνη Γεωργιάδη. Σύγκρουση με τον Τσίπρα. Τα ακούει ο κόσμος αυτά και λέει καλά μας τα λένε τώρα. Όσο είναι υποψήφιοι, μια χαρά τα λένε. Όσο διεκδικούν να πάρουν κάτι, μόλις το παίρνουν, το αλλάζουν. Εντάξει, το λέω γιατί. Το έχετε πολλά. Ψηφίσει όλοι όμως, έτσι. Όχι, όχι. Έχει συμβεί το εξής. Στις 14 Αυγούστου, όπου ήρθε το μνημόνιο του Τσίπρα και του Καμένου, το μνημόνιο της αριστεράς, υπήρξε μια μεγάλη εσωτερική ζήτηση στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ, αν θυμάστε, και δημόσια τότε, είχα εισηγηθεί την αποχή από την ψηφοφορία. Πάσε περιπτώσει, η πλειοψηφία τότε τη κοινοβουλευτική ομάδα με εισήγηση του Βαγγέλη Μεμαράκη αποφάσισε να το περιψηφίσουμε. Αλλά προσέξτε, για να είμαι δίκαιο με τον κύριο Μεμαράκη και να μην κάνω βρώμικη πολιτική. Στη Βουλή, τι είπε ο τότε πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία? Προσέξτε τι είπε. Ψηφίζουμε για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, αλλά δεν ψηφίζουμε τα μέτρα. Και άρα η σημερινή μα θετική ψήφο δεν προεξοφλεί τη θετική μα ψήφο στι ψηφοφόρε που θα ακολουθήσουν. Αυτό είπαμε εκείνη την ημέρα στη Βουλή. Γιατί ψηφίσαμε? Γιατί 14 Αυγούστου ήταν η ψηφοφορία και 20, αν δεν παίρναμε τα λεφτά, χρεοκοπούσε η Ελλάδα. Συμφωνώ. Μας είχε φτάσει ο Τσίπρας στο όσο μη και μη παρέχει. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι έτσι. Αλήθεια. Αυτή άρα είναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν υποστήριξε αυτά τα μέτρα. Η Νέα Δημοκρατία απλώς ως η Ευρωπαϊκή δηλαδή, Δύναμη. Δηλαδή εκείνη η ψήφος δεν είναι δεσμευτική για την πορεία και τη συνέχεια. Όχι, δεν είναι δεσμευτική γιατί στη Βουλή την ώρα που ψηφίζαμε κάναμε αυτή τη δήλωση. Προσέξτε, δεν το λέμε των υστέρων. Εκείνη τη μέρα δηλώσαμε ότι η θετική μας ψήφος δεν σημαίνει θετική ψήφος στα μέτρα. Γι' αυτό μπορούμε σήμερα και λέμε δεν τα ψηφίζουμε. Και όταν ο κύριος Τσίπρας λέει ότι είναι υποκρισία να έχουμε ψηφίσει το μνημόνιο και να μην ψηφίσουμε τα μέτρα, αποκρίνεται από τον ελληνικό λαό ότι εκείνη τη μέρα είχαμε κάνει αυτή τη δήλωση. Όπως αποκρίνεται από τον ελληνικό λαό ότι τότε ο κύριος Τσίπρας είχε δεσμευτεί στον κύριο Μεϊμαράκη ότι δεν θα κάνει εθνικές εκλογές. Κύριε Γεωργιάδη, αυτά τα ακούμε μόνο από εσάς όμως, έτσι. Αυτό τι να πω. Θέλω να πω ότι υπάρχει και ολόκληρη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει ολόκληρη αντιπολίτευση που δεν αρθρώνει τέτοιο λόγο. Άμα σας αρέσει αυτό δεν το λόγο, μπορείτε να με ψηφίσετε στις 20 Δεκεμβρίου. Καλά, δεν λέω έτσι. Και μετά θα φτιάξουμε μια ολόκληρη Νέα Δημοκρατία. Καλά, προεκλογική εκστρατεία κάνετε. Εντάξει. Θα έρθουν και τα, έχουμε και δύσκολες ερωτήσεις. Για το προσφυγικό, τι θα κάνετε? Θα επιστρέψουμε στην πολιτική του Αντώνη Σαμαρά και δηλαδή, της Νέας Δημοκρατίας. Θα ανοίξουμε πάλι τα κέντρα κρατήσεως των λαθρομεταναστών. Όσοι είναι λαθρομετανάστες θα ξέρουν ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουν καλή τύχη. Και θα φτιάξουμε τα hot spots, κατά τη γνώμη μου, και αυτό πρέπει να απαιτήσει η ελληνική κυβέρνηση στην Τουρκία. Ποιο θα είναι το επιχείρημα που δεν χρησιμοποιήσει ο κ. Τσίπρας?
αν φτιάχνουν τα hot spot στα ελληνικά νησιά, θα έχει πάντα νεκρού στο Αιγαίο. Γιατί κάποιοι θα περνούν απέναντι για να φτάνουν σε αυτά τα hot spots. Εάν όμως τα hot spots γίνουν στο τουρκικό έδαφος και ξέρουν όσοι είναι πρόσφυγες ότι είναι πρόσφυγες και παίρνουν το χαρτί τους και ταξιδεύουν νόμιμα με τα νόμιμα μέσα μεταφοράς. Και οι παράνομοι ότι παιδιά δεν μπορείτε να περάσετε απέναντι, γιατί αν περάσετε απέναντι θα σας συλλάβουν στα κέντρα κρατήσεων λαθρομεταναστών, εκεί το ρεύμα θα ανακοπεί. Το σχέδιο Γεωργιάδη δεν πρέπει να το εγκρίνει όμως και η Ευρώπη. Φυσικά θα το εγκρίνει. Μα η Ευρώπη έχει συμφέρον από το σχέδιο Γεωργιάδη. Η Ευρώπη ξέρετε γιατί είναι τώρα έξαλλη. Γιατί το 2014 από την Ελλάδα μπήκαν 75.000 και το 2015 750.000. 10 φορές πάνω. Τι άλλαξε στη γειτονιά μας? Έχουμε αλλαγές. Ποια επιθυμία? Έχουμε αλλαγές. Πιο κάτω, όχι εδώ στην γειτονιά. Όχι, στο πείτε μου πιο κάτω μια αλλαγή. Η πόλεμη στη Συρία. Γιατί δεν πόλεμο στη Συρία πέρσι. Και εντάξει, δεν, σε τέτοιο επίπεδο δεν. Όχι, είδατε λοιπόν, ακούστε. Ένα επιχείρημα θα σα το θυμίσω, θα το δείτε αμέσω. Όχι μόνο είχε πόλεμο η Συρία πέρσι, γιατί ο πόλεμο η Συρία ξεκίνησε το 2011. Όχι μόνο είχε τα στρατόπεδα προσφύγων στην Τουρκία με τα 2,5 εκατομμύρια και το 2014, αλλά ο πόλεμος ήταν σε μεγάλη ένταση στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας. Έχετε δίκιο. Θυμάστε την κυρία Βαλαβάνη έχετε δίκιο, έχετε που δίκιο. Είχε επισκεφθεί το Κομπάνι. Έχετε δίκιο, κύριε Γεωργιάδη. Μόνο που υπάρχει τρομερή αύξηση των προσφύγων και των λαθρομεταναστών. Γιατί? Σε όλη τη Μεσόγειο, όχι μόνο από εμάς. Σε εμάς. Και σε εμάς υπάρχει. Όχι, και σε εμάς υπάρχει. Αλλά υπάρχει συνολικά. Όχι, ακούστε. Απλά εδώ τα δικά μας είναι Σαμαρά, τα πιο... Σε εμάς είναι τα πιο τρύπια σύνορα από όλα. Ακούστε σχέση Ιταλία-Ελλάδος. Επί Σαμαρά ήταν 7 στην Ιταλία, 1 στην Ελλάδα. Επί Τσίπρα είναι 7 στην Ελλάδα, 1 στην Ιταλία. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Θα θέλω να πάρω καλά τα αμέσως. Αυτό το σχέδιο ποιος το έχει εξηφάνει? Ποιο σχέδιο? Το σχέδιο να αλλάξουν οι συσχετισμοί. Ο Τσίπρας το έκανε. Η κυρία Τασία Χρυστοδουλοπούλου. Αυτό νομίζω ότι σημαίνει. 100%. Θα σα το πω αμέσως να καταλάβετε. Θα σα πω ένα πράγμα που δεν έχουν προσέξει οι δημοσιογράφοι. Αλλά άμα σα το περιγράψω, αν έχετε ένα χάρτη να σα το δείξω, εδώ ήταν καταπληκτικό. Είχαμε προθέσει τον τραγικό θάνατο του Μαροκινού στην Ιδωμένη. Ένα νεαρό άνθρωπο που τότε πέθανε από ηλεκτροπληξία, Θεός χωρίς τον. Τι δεν πρόσεξε η ελληνική κοινή γνώμη? Ότι αυτό ήταν Μαροκινό. Τι θα πει αυτό? Πρώτον, δεν ήταν πρόσφυγα πολέμου. Δεν έχει πόλεμο εκεί. Δεν τον προσέξτε. Ξέρετε πού είναι το Μαρόκο? Το Μαρόκο είναι στη Δυτική Αφρική. Απέναντι είναι η Ισπανία. Και η Ιταλία πιο κοντά, ναι. Ο άνθρωπο αυτό, ο ατυχή αυτό συνάνθρωπο. Επέλεξε που... να κάνει το γύρο. Έκανε το γύρο τη Αφρική, τη Μέσα Ανατολή, τη Τουρκία για να φτάσει στην Ελλάδα. Γιατί δεν πήγε απέναντι στην Ισπανία? Γιατί η Ισπανία έχει Ραχώη, ενώ η Ελλάδα έχει Τσίπρα. Αυτή είναι η απάντηση. Τι έκανε τώρα ο Τσίπρα που δεν έκανε ο Ραχώη, που δεν έκανε ο Σαμαράς? Βγήκε και είπε: κλείνω τα κέντρα κάρτα λαθρομεταναστών και δύο, δίνω εξάμηνη νόμιμη άδεια παραμονής σε όποιον έρθει στην Ελλάδα. Άρα γίναμε το πρώτο κράτος της Ευρώπης που δίναμε νόμιμη εξάμηνη άδεια παραμονής. Τι λέτε να κάνει τώρα ο Μαροκινός? Να πάει στην Ισπανία που ξέρει ότι αν τον πιάσουν τον κλείσουν στο στρατόπεδο, ή να κάνει το γύρο και να φτάσει στην Ελλάδα που ξέρει ότι 6 μήνες μπορεί νόμιμα να κυκλοφορεί στη χώρα? Τι να δείτε, επιλέγατε εσείς, αν είσαι Μαροκινός? Σωστά το λέτε. Έτσι έγινε. Γι' αυτό φταίει ο Τσίπρας. Σωστά το λέτε. Και πάντα το λέμε με θάρρος αυτό. Ο Τσίπρας φταίει για αυτό που γίνεται. Και υπό την έννοια αυτή, αυτό θα πω είναι βαρύ. Να πω και κάτι. Ναι. Να πω και κάτι, είναι σημαντικό. Αυτά, γιατί δεν τα λέτε και στα άλλα τα κανάλια και τα λέτε εδώ μόνο? Όχι, εγώ τα λέω. Τα λέω. Όχι, δεν τα λέτε. Στον κύριο Πρεδεντέρη, δεν τα λέτε εκεί. Δεν τα λέτε εκεί. Δεν με αφήνουν και τόσο πολύ να τα πω, η αλήθεια είναι, με τόση άνεση. Έχει. Αλλά ο κόμμα πρέπει να ξέρει για το μεταναστευτικό ο απολύτως υπεύθυνος του χάους είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Τελεία και παύλα. Εξωτερική πολιτική, κύριε Γεωργιάδη. Κάποιοι λένε ότι αν προκληθείτε μπορεί να φτάσετε λίγο σε πιο ακραία σημεία. Εγώ? Ναι. Είστε ακραίος? Είστε ακραίος? Είμαι ο πιο φιλοευρωπαϊστής και ατλαντιστής πολιτικός που υπάρχει στη χώρα. Δεν ξέρω γιατί με λένε κάποια ακραίο σε αυτή την έννοια. Εγώ πιστεύω στις παραδοσιακές συμμαχίες που έχει η χώρα και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα ποτέ να κάνω κάτι απερίσκεπτο σαν τον ντομέ. Δεν είναι το χαρακτήρα μου. Ένα από τα ζητήματα τα οποία βάζουν στο τραπέζι, μιλάω για την ψηφοφορία πάντα έτσι, για τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, είναι και αυτό. Ότι ο Άδωνης, άμα τον τζιγκλίσεις λίγο, έτσι νευριάζει εύκολα. Έτσι λένε, αλλά για δείτε τι έγινε στην προεκλογική περίοδο. Όταν τσακώνονταν οι άλλοι τρεις, ο Άδωνης τα βρήκε. Και όταν ξανατσακωθήκαμε με το φιάσκο, πάλι ο Άδωνης τα ξαναβρήκε. Γιατί ένα περίεργο πράγμα, εγώ που ήμουν ο υποψήφιος φασαριόζος να τους τα βρίσκω και τις δύο φορές, δεν σας κάνει εντύπωση? Δηλαδή η γραμμή, κοιτάξτε, επειδή κανένας δεν μπορεί να κρύψει τον πραγματικό Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι, και επειδή το ταπεραμέντο σας είναι πολύ γνωστό. Στην το ταπεραμέντο το τηλεοπτικό. Στην πορεία, όχι, συνολικά.
σας έχουμε ζήσει και ως υπουργό. Εγώ οφείλω να πω ότι ρώτησα για να κάνουμε τη συνέντευξη αυτή και μου είπαν δεν υπήρχε υπουργείο που να δούλευε και στις 9 και στις 10 και στις 11 και στις 12. Ο άνθρωπος είναι απολύτως εργασιομανής και όλα αυτά. Όλα αυτά τα οποία ζούμε όμως τα εισπράττουμε καθημερινά. Ναι, ναι, ακούστε λοιπόν την ιστορία γιατί έχει και λίγο ενδιαφέρον, θα σας διαβάσω. Τι, θυμάστε, τι, πέρσι, τι ψάχνετε τώρα. Θα σας δείξω τώρα. Θα σας διαβάσω τα πρακτικά της Βουλής, τον κύριο Ξανθό. Ναι. Πέρσι τέτοια εποχή, περίπου όχι τέτοια εποχή. Δεν θα αλλάξουν την ατζέντα, σας ρώτησαν είστε ακραίος. Ακούστε, θα στείλω ακραίος να απαντήσω. Είχα κάνει τη μεγάλη μεταρρύθμιση του ΠΕΔΗ, του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας. Η μεταρρύθμιση αυτή τι ήταν, η μετατροπή του ΕΟΠΗ σε αποκλειστικό αγοραστή υπηρεσιών υγείας από εκεί που ήταν αγοραστής και πάροχος, δηλαδή που είχε τα δικά του πολυατρία. Ενώντας τα πολυατρία με το ΕΣΥ. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ, θα μας στάσει ο χρόνος. Δευτερόλεπτα, το καταλάβετε, δεν έχει ενδιαφέρον. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβαζε τους γιατρούς στον δρόμο, κάνανε απεργίες, κάνανε καταλήψεις. Θυμάστε καθόλου αυτά. Βεβαίως. Ακούσε τι είπε προχθές στη Βουλή ο κ. Ξανθός, ο υπουργός ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει, λέει, με αυτή την έννοια λοιπόν ήταν μια σωστή επιλογή. Θεωρώ πάλι εκ των υστέρων ότι ήταν σωστή επιλογή ότι ο ΟΠΗ μετατράπηκε σε αγοραστή υπηρεσιών υγείας, λέει το παιδί. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ήταν στρέβρωση το προηγούμενο σύστημα όπου το ΙΚΑ είχε ένα παράλληλο καθοδοποιημένο σύστημα περίθαψης που περιλάμβανε αποδομές πρωτοβάθμιας φροντίδας μέχρι το βάθμιο χαρακτήρα νοσοκομεία. Ήταν μια στρέβλωση αυτή. Ήταν σε πλήρη αδυναμία συντονισμού με το υπόλοιπο σύστημα υγείας και συντελούσε σπατάλη πόρων. Τώρα που ήρθε η απόσταση του χρόνου, ο κύριος Ξανθός είδε το φως το αληθινών. Εγώ ήμουν ο φασαριόζος που έκανε αυτό που τώρα ο Ξανθός που τότε με πολεμούσε απεδέχθη ότι ήταν ορθό. Επαναφέρω το ερώτημα. Μιλούσαμε για την εξωτερική πολιτική της χώρας και αν μπορεί στο μέλλον, σε κάποια στιγμή, υπό κάποιες συνθήκες, να μην είστε τόσο ψυχρέμος. Όχι, ο Άδωνς Γεωργιάδης δεν θα έβαζε ποτέ την πατρίδα του σε περιπέτεια. Ποτέ. Σαφής, λοιπόν, απολύτως. Γιώργο, προχωρώ στο ασφαλιστικό. Ένα μεγάλο κομμάτι. Η καταπέτηση των δανειστών γίνονται αρκετά. Πολλές οι περικοπές, κύριε Γεωργιάδη, για ανθρώπους που τα πλήρωσαν και έδωσαν και το αίμα τους γι' αυτό. Ποια είναι η θέση σας για το ασφαλιστικό? Το ασφαλιστικό σύστημα σίγουρα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Αυτό δεν υπάρχει εμβολία και εμείς να κυβερνούσαμε θα μεταρρυθμίζαμε. Προσέξτε όμως ποια είναι η διαφορά. Είναι άλλο να κάνεις μεταρρυθμίσεις με στόχο να βγεις κάπου και άλλο απλώς να κάνεις περικοπές γιατί δεν έχεις λεφτά. Αυτή είναι η περίπτωση που ζούμε τώρα. Ο κύριος Τσίπρας τι έκανε. Πήρε μια οικονομία που φέτος θα έτρεχε με 2,7% ανάπτυξη και με 3,5% το 16 και την πήγε σε μια οικονομία που φέτος θα κλείσει με μείον 2,3% ύφεση και με κατά τις δικές σου προβλέψεις 0,7% το 16. Δηλαδή έχει χάσει 8 μονάδες στο ΕΠ. 8 μονάδες στο ΕΠ είναι περίπου. Είναι λίγο άδικο. 12 δισεκατομμύρια. Είναι λίγο άδικο να κατηγορείτε κάποιον για. Που παρέλαβε, ας πούμε, καμενηγή, ότι πήγε λίγο καμενηγή. Παραπέρα την Όχι, την δεν ιστορία. Παρέλαβε καμενηγή, κάνετε λάθος. Παρέλαβε η Ελλάδα το 2014, το τελευταίο τρίμηνο, είχε το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις ευρωεκλογές κατεβάσατε τα μολύβια. Και το παραδέχτηκε ο Σαμαράς του Χατζηνικολάου. Κατεβάσαμε, δεν κατεβάσαμε, η πολιτική κρίνεται από το αποτέλεσμα. Συμφωνώ. Το τελευταίο τρίμηνο του 2014 η Ελλάδα είχε το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Τελεία. Το δουλεύουν τα στοιχεία. Η Ελλάδα το 2015 έχει ύφεση εκ νέου, ενώ όλη η Ευρωζώνη έχει ανάπτυξη. Εντάξει. Άρα μην μου λέτε τώρα. Έχουμε ακυβερνησία εδώ και πολύ καιρό, το ξέρουμε αυτό. Θάλασσα τα έχει κάνει. Έχουμε ακυβερνησία εδώ και πολύ καιρό. Τα λέμε έχει κάνει όμως, θάλασσα. Λέμε όχι ακυβερνησία. Είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος. Στο ασφαλιστικό. Στο ασφαλιστικό λοιπόν, εδώ πάμε να διαλύσουμε εντελώς ό,τι έχτισαν οι Δεν μεγάλοι άνθρωποι και οι παππούδες. Περίπτωση μια ζωή. Η Νέα Δημοκρατία του Άδωνη Γεωργιάδη να συνενέσει στο σχέδιο Τσίπρα το ασφαλιστικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή δεν θα κοπούν συντάξεις με την Δημοκρατία. Υπάρχει, ναι, αλλά δεν θα κοβόντουσαν αυτές τις συντάξεις και σε αυτόν τον βαθμό. Πέρσι, τέτοια εποχή, δεν χρειάζονταν περικοπές στις κύριες συντάξεις, δεν σας λέω. Πέρσι είχαμε ψηφίσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία. Ναι, αλλά εσείς αν βγείτε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα έχετε να κάνετε με το πέρυσι, θα έχετε να κάνετε με το τώρα. Ναι, αλλά ακούστε τι θα κάνουμε εσείς. Δεν θα πρέπει να εξηγείτε για ποιο λόγο βρίσκομαι εγώ τώρα. Σας ρωτάμε πώς θα διαχειριστείτε το τώρα. Σωστό. Πάμε λοιπόν τώρα. Πρώτα απ' όλα πολιτικά για το τώρα. Δεν έχει κανένα λόγο η Νέα Δημοκρατία να πάει να ψηφίσει ως αντιπολίτευση μέτρα που δεν θα ψήφισε ως κυβέρνηση. Αφού ο ελληνικός λαός ήθελε το ΣΥΡΙΖΑ και αφού ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει την ευθύνη, ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά θα λουστεί και τα αποτελέσματα της ευθύνης του. Δεν θα λουστεί η Νέα Δημοκρατία. Σαφώς. Δεύτερον, εάν έρθει η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα που πρέπει να έρθει όσο γίνεται πιο γρήγορα, τι θα κάνει. Δεν θα ξεκινήσει τη μεταρρύθμιση από το ασφαλιστικό. Είναι λάθος αυτό. Θα πάει στην Τρόικα την πρώτη μέρα ο Άδωνης Γεωργιάδης, αν τον έχετε κλέξει πρωθυπουργό, αν τον έχετε κλέξει, και θα ζητήσει από την Τρόικα τρία πράγματα. Επίσπευση όλων των φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων που έχει σταματήσει ο Τσίπρας. Παραδείγματος χάρη αλλαγή συνδικαλιστικού νόμου, κουλουπού.
Δύο, επίθεση των ιδιωτικοποιήσεων. Ακούω ότι σήμερα θα το κάνει και ο Τσίπρας αυτό. Το λέω εδώ και μήνες. Αρχίζει και το καταλαβαίνει αντικομουνιστής. Τρία, μείωση κρατικών δαπανών σε τέτοιο αριθμό, προσέξτε, ώστε να μειώσουμε τους φόρους κατά 50%. Αν δεν μειωθούν οι φόροι κατά 50% και δεν γίνουν οι φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, δεν πρόκειται να αρχίσει να ανεβαίνει ο πλούτος μας. Η συζήτηση για το ασφαλιστικό, κύριε Στεριόπουλε, πρέπει να γίνει, προσέξτε, αφού έχει αρχίσει να στρίβει η οικονομία προς τα πάνω. Για ποιο λόγο? Γιατί αλλιώς είναι αναλογιστικές μελέτες του ασφαλιστικού συστήματος όταν η οικονομία πηγαίνει έτσι. Άρα οι περικοπές που ζητάνε οι δανειστές είναι πολύ μεγάλες. Αλλιώς όταν η οικονομία πηγαίνει έτσι, τότε οι περικοπές που ζητάνε είναι πολύ λιγότερες. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Έχετε δίκιο σε αυτό. Άρα πρώτα θα στήσουμε την οικονομία από το κάτω στο πάνω, κάτι δεν μπορεί να κάνει ο Τσίπρας, και μετά θα πάμε να λύσουμε το ασφαλιστικό. Δηλαδή θα μπορέσουν οι Έλληνες αγρότες να καλλιεργήσουν, λέτε? Με Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, σκοπός μιλάμε για μια χώρα, κύριε Γεωργιάδη. Έτσι, για να μην εισάγουμε αγροτικά προϊόντα. Τη ζωή κύριε Γεωργιάδη, η Ελλάδα έχει 300 μέρες ήλιο το χρόνο. Είναι διπλάσια έκταση από την Ολλανδία και εισάγουμε οι μισές ευρωπαϊκές χώρες ολλανδικά προϊόντα. Σκοπός γιατί? Σκοπός της ζωής μου θα είναι να κάνουμε ανταγωνιστική την οικονομία μας. Ανταγωνιστική οικονομία χωρίς πρωτογενή τομέα υπάρχει? Απάντηση: όχι. Γιατί λέω ότι η Νέα Δημοκρατία αποκλείεται να ψηφίσει τη φορολογία 26% στους αγρότες? Γιατί αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, δεν είναι αν θα κάνουμε εμείς τους καλούς τους αγρότες ή τους κακούς, όπως λένε κάποιοι δημοσιογράφοι, για να πουλήσουν αντιλαϊκισμό, που είναι η νέα μόδα. Είναι ότι αν ανεβεί η φορολογία στα αγροτικά προϊόντα στο 26%, τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά. Άρα δεν μπορείς να κάνεις εξαγωγές. Άρα δεν μπορείς να φέρεις χρήμα στη χώρα. Άρα δεν μπορείς να αυξήσεις το εθνικό σου πλούτο. Άρα μένεις μονίμως στη μιζέρια. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Που άλλοτε εξήγησε το αυτό τον Τσίπρα. Είσαι αγρότης. Και έχεις πάρει για να φτιάξεις τις αγροτικές κολλές, όλα τα θερμοκήπια που λέω στην Ιεράπετρα προχθές που ήμουνα. Ένα δάνειο με την τράπεζα. Αυτή η τράπεζα ξέρει τα κόλπα, δεν δίνανε όλο το δάνειο την επένδυση. Σου λέει να πάρει και ένα καταναλωτικό που το έρχεται να αγρότησε το θερμοκήπιο. Πάρε ένα επισκευαστικό που το έρχεται να αγρότησε το θερμοκήπιο. Όταν του κάνετε 26% φορολογία, προσέξτε τώρα το κόλπο, μπορεί να περάσει τα έξοδά του το δάνειο, το αποχρεωλήσει δηλαδή, που πληρώνει για την επένδυση που έκανε. Αλλά τα υπόλοιπα που μου πάει πάλι την επένδυση δεν αναγνωρίζει τόσο έξοδα. Άρα και θα πληρώνει και θα φαίνεται ως κέρδος που θα φορολογείται 26%. Πώς θα βγει? Αδύνατο. Πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς λίγο με τη συμπεριφορά των τραπεζών όμως. Γιατί οι τράπεζες. Υπάρχουν τράπεζες. Πολύ, με συγχωρείτε πολύ που το λέω. Λειτουργούν μόνιμα τοκογλυφικά. Εσείς το περιγράψατε τώρα. Δεν ξέρω. Λέω, δεν ξέρω. Ακούω πολύ καλά τη λέτε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε όμως. Αν δεν είναι τραπεζικό σύστημα, πείτε μας εσείς τι είναι. Εσείς μιλήσατε και με τους δανειστές. Ήρθαν και σας έλεγξαν οι δανειστές. Τι είναι όχι δηλαδή? Μόνο έρθει και μας έλεγξαν. Ξέρω πολύ καλά. Περάσαμε τα stress test. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Τράβησα μια χαρά. Λέτε εσείς έχουμε τραπεζικό τώρα σύστημα. Πήγανε. Τι έχουμε δηλαδή? Μα τώρα το κατέστρεψαν. Τι έχουμε? Με τις εξυπνάδες του Μαρουφάκη. Αυτό που ανακεφαλοποιήθηκε τώρα πρόσφατα τι ήταν? Ακούστε. Ανακεφαλοποιήθηκε σε τι τιμές, είδατε? Είδα πάρα πολύ καλά. Ένα λεπτό. Είδα και τις μετοχές που ήταν και που πήγανε. Δύο λεπτό και πώς αγόραζαν και. Και χθες έπεσαν 20% η μία και άλλη. Δεν ήταν ξανά σήμερα το ίδιο. Δεν ήταν τα τελευταία που έκλεισα, αλλά με τις δύο που το κοίταζα πάλι ήταν κράχο το μαρτυρίο. Ναι, αλλά σε αυτή την κατάσταση, θέλετε να γίνετε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Απαντώ. Όταν όμως θα πας πρώτα στην Τρόικα, τι σας είπα, day one, πρώτη μέρα, να μειώσεις τους φόρους, να κάνεις μεταρρυθμίσεις και να κάνεις ιδιωτικοποιήσεις, θα αναγεννηθεί το κλίμα στην οικονομία. Και η αναγέννηση του κλίματος στην οικονομία θα φέρει την ιδέα της υπεραξίας. Τότε θα μπει πολύ φρέσκο χρήμα στην οικονομία και τότε θα αναγεννηθεί και το τραπεζικό σύστημα. Η οικονομία είναι ένα ποιο απλό πράγμα. Ποιο τραπεζικό σύστημα? Αυτό που σημαίνει καταστροφή. Αυτό που μας είπατε προηγουμένως δεν υπάρχει. Μα σήμερα δεν έχει λεφτά. Τότε θα έχει λεφτά και θα μπουν λεφτά στη χώρα από τον κύκλο της οικονομίας, σας λέω. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη. Ξέρετε, ακούστε κύριε Στεριόπουλε, εσείς. Τυχαία να σας ξέρω αρκετά χρόνια και από την προηγούμενη σας δημοσιογραφική δράση που ήταν λαμπρή, οφείλω να ομολογήσω, και δύσκολη για εμάς πολιτικούς. Μου προσέξτε τώρα. Εσείς δουλεύετε από μικρός. Ξέρετε πώς γίνονται τα λεφτά. Έτσι δεν είναι? Ο Τσίπρας ξέρει πώς γίνονται τα λεφτά. Απάντησε όχι. Μα πού θα μάθετε που βγάλετε λεφτά, ρε παιδιά? Σε καταλήψει στο σχολείο που έκανε? Σε καταλήψει στο πανεπιστήμιο που έκανε? Στο κόμμα μετά που μόνο του δουλειά να κάνει πορείες και απεργίες? Πού έμαθα ο άνθρωπος αυτός που βγαίνει τα λεφτά? Θέλουμε λίγο ακόμα, ναι. Δύο ερωτήματα σημαντικά. Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφέρεια. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, κύριε Γεωργιάδη. Υπάρχει πλάνο από την πλευρά σας για την περιφέρεια? Θα κάνω μια σκιώδη κυβέρνηση την πρώτη εβδομάδα που θα εκλεγώ αρχηγός Νέας Δημοκρατίας, αν με το καλό με εκλέξετε. Αυτή η σκιώδης κυβέρνηση
θα συνεδριάζει κάθε μήνα σε διαφορετικό νομό της χώρας. Στόχος θα είναι να δεικνύουμε μέσα από την συνολική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας και στη Βουλή και στα μέσα και στην Ευρώπη και παντού από ένα σημαντικό πρόβλημα κάθε νομού της χώρας. Γιατί θέλω ισόρροπη ανάπτυξη. Δεν θέλω να δουλεύω μόνο για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτά σημάζεται, θα ήθελα να τα πείτε εδώ, γιατί δεν τα έχουμε ακούσει πουθενά άλλου. Εγώ αυτά λέω και στην Αθήνα, τα λέμε τα ίδια λέω. Μπορεί να δείτε στο Blue Sky που είναι τοπικό κανάλι, τα λέω τα ίδια. Λοιπόν, σήμερα ερώτηση, ναι. Αυτό με τη σκιώδη κυβέρνηση, να ξέρω, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι ένα από τα πράγματα που θέλω και μάλιστα θέλω να λέω σου να το αντιγράφω. Θέλω να τα ακούσω. Την Βρετανική. Κάνω αθηνικό μέσο μεγάλο. Την Βρετανική. Το έχω πει και στον Αθηνικό. Θέλω θα... να τα ακούσω. Δε. Σάββατο δε, πρωί. Δε. Σάββατο. Ακούστε, έχει ενδιαφέρον. Αφού παρακολουθούμε. Σάββατο πρωί το είπα στον Αφιά όλο το σχέδιο. Μετά βγήκε ο Μέρκελ Τζικό μετά από μία μισή ώρα. Σήμερα άκουσα το είπε και ο Τζικό. Πρέπει να σταματήσω να κρύβω λίγα λόγια, μην αντιγράφουν στο περίπτωση. Έχει πέσει στο τραπέζι. Λοιπόν, τραπέζι. Γιώργο, λύση, τελευταίο ερώτηση. Λοιπόν, τη συνεργασία, τη οικουμενική, των συνεργασιών και όλα αυτά. Αυτό είναι το τελευταίο ερώτημα. Είστε διαθέσιμοι σε συνεργασίες, διότι και αυτό κάποιοι σας το προσάπτουν ως αρνητικό. Ότι θα κάνω συνεργασία με τον Τσίπρα. Εγώ δεν είπα με ποιον. Οικουμενική κυβέρνηση με τον Τσίπρα θα γίνει. Με ποιον άλλο θα γίνει. Εγώ δεν ξέρω με ποιον. Οικουμενική κυβέρνηση μπορεί να γίνει μάλλον. Ωραία, το ερώτημα είναι με ποιον μπορείτε απαντώ να συνεργαστείτε και ευθέως με ποιον όχι. Απαντώ ευθέως. Εγώ, αν είμαι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μπορεί να επιλέξουν άλλον οι Νέα Δημοκράτες και να επιλέξουν συνεργασία με τον Τσίπρα. Δικαίωμά του είναι. Εγώ θα πειθαρχήσω να επιλέξουν άλλον. Μιλάτε με αυτό μου τώρα. Εγώ συνεργασία με τον Τσίπρα δεν κάνω. Υπό οποιοδήποτε σχήμα. Γιατί δεν κάνω τώρα, όχι προσωπικά. Δεν έχω κάτι προσωπικό άγχος με τον Τσίπρα. Πολιτικά μιλάμε τώρα. Εγώ θέλω να κάνω ιδιωτικοποίησεις. Αυτό είναι της καθυστερεί. Εγώ θέλω να κάνω αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου. Αυτό δεν θέλει να αλλάξει τον συνδικαλιστικό νόμο. Εγώ θέλω να μειώσω του φόρου. Αυτό δεν θα αυξήσει του φόρου. Αν σα αναγκάσουν οι Ευρωπαίοι, τι θα κάνετε. Δεν μα αναγκάσουν τώρα, γιατί να ξέρετε, όταν μα είχαν αναγκάσει τον Εύρο του 2011 να κάνουμε το κοινό του Παπαδήμου ή το καλοκαίρι να ψηφίσουμε, υπήρχε η χρεοκοπία μα εντό μερικών ημερών. Τώρα η Ελλάδα δεν χρεοκοπεί γρήγορα, να ξέρετε. Γιατί οι τράπεζε ανακεφαλοποιήθηκαν, ομόλογα άμεσα πληρωτέα δεν έχουμε μπροστά, γιατί είχε φροντίσει ο Σαμαρά ο κακό τον βρίζανε. Και να ξέρετε, από το τέλος του 2015 μέχρι το 2020 είναι πολύ λίγα τα ομόλογα που μπορούμε να πληρώσουμε. Η Ελλάδα πρακτικά πια είναι πολύ δύσκολο να χρεοκοπήσει. Πρέπει να κάνει, πρέπει να φέρει σε βαρουφάκι πάλι υπουργό για να κινδυνεύσει να χρεοκοπήσει. Άρα λοιπόν, τώρα έχουμε το διάνυσμα του χρόνου να εκλέξουμε μια κυβέρνηση της προκοπής και να πάμε παρακάτω. Με το Τσίπρα προκοπή δεν μπορεί να έχει ο τόπος. Θέλω να είμαι και σαφής, εγώ αυτό πιστεύω. 10 δεύτερα το μήνυμά σας από τη Λαμία και να κλείσουμε, κύριε Γεωργιάδη. Θέλω καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη τη Λαμία, γιατί στην πρώτη περίοδο μέχρι το φιάσκο δεν είχα προλάβει να έρθω. Ήταν δική μου παράληψη και απρέπεια. Βέβαια είχα έρθει στις εκλογές Σεπτεμβρίου και είχα μια μεγάλη ομιλία στη Λαμία και έτσι την είχα βάλει σε δεύτερη ταχύτητα και τελικά δεν προλάβα. 825.000 είναι, δεν είναι πολύ. Τι, Ιστερά Ελλάδα. Εντάξει, δεν είπα εγώ. Η Ιστερά Ελλάδα είδα. Ήρθα, στη Λαμία δεν είχα προλάβει να έρθω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι την πόλη σας την αγαπώ. Τη Ιστερά Ελλάδα τη σέβομαι. Έχει ένα πολύ καλό περιφερειάρχη, να το πω αυτό. Το οποίο και πολύ θαυμάζω και θεωρώ ότι είναι και εξαιρετικά διαχειριστικά επαρκής από αυτούς που χρειάζεται η Ελλάδα. Και να είσαι βέβαιο ότι αν εκλεγώ αρχηγός της Νέα Δημοκρατία, θα έχει έναν δικό σου άνθρωπο στην αξιωματική αντιπολίτευση. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο. Καλό βράδυ, κύριε Γεωργιάδη. Καλό υπόλοιπο αγώνα. Γιώργο, σε ευχαριστώ και σε